Το 12ο Λύκειο της Πάτρας είναι ανάστατο για δεύτερη μέρα. Γονείς μετέβησαν το πρωί στο σχολείο και φυσικά κυρίαρχο θέμα συζήτησης ήταν τα επεισόδια και ο πετροπόλεμος με τους μαθητές του 1ου και του 7ου ΕΠΑΛ. Οι κόντρες μεταξύ των μαθητών των σχολείων έχουν ξεκινήσει από πέρυσι. Το 2020, στη διάρκεια μιας κατάληψης, μαθητές των ΕΠΑΛ είχαν πετάξει αυγά στο προάβλιο του 12ου Λυκείου. Πληροφορίες μέσα από τη σχολική κοινότητα αναφέρουν πως η κόντρα μεγάλωσε μετά από έναν πρόσφατο ποδοσφαιρικό αγώνα που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή. Μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ έχασαν. Τα πνεύματα οξύνθηκαν και κάποιοι έλεγαν πως αποφασίστηκε να μαζέψουν νεράτζια σε μαύρες σακούλες και να τα πετάξουν στο 12ο Λύκειο. Η αστυνομία έφτασε με καθυστέρηση στο σημείο, ωστόσο έγιναν τρεις συλλήψεις μαθητών, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν. Άλλωστε, ο σοβαρός τραυματισμός μαθητή στο κεφάλι δεν θα μπορούσε να μην προκαλέσει αντίδραση από την τοπική αστυνομία. Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει: συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι στην Πάτρα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών ένας 16χρονος και δύο 15χρονοι ανήλικοι, διότι ενεργώντας από κοινού με ομάδα 30 περίπου ατόμων, μετέβησαν έξω από σχολείο και σε ώρα διαλύματος εκτόξευσαν προς τους μαθητές πέτρες και νεράτζια, με αποτέλεσμα μία από τις πέτρες να πλήξει 17χρονο μαθητή στο κεφάλι. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι συλληφθέντες ανήλικοι, μετά το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος τους, αφέθηκαν ελεύθεροι κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών. Παρέμβαση για το θέμα έκανε και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Τάκης Πετρόπουλος. Αυτό δεν είναι κάτι που γεννήθηκε, δημιουργήθηκε τυχαία. Αυτό είναι απόρρια των γενικότερων κοινωνικών προβλημάτων. Τα παιδιά μας βρίσκονται σε αδιέξοδα. Τα παιδιά μας μεγαλώνουν με μεγάλα άγχη και μέσα στις οικογένειές τους. Υπάρχει ανέχεια, υπάρχει φτώχεια, υπάρχει ανεργία. Και νομίζω ότι το κύριο εργαλείο που θα μας βοηθήσει να σώσουμε τα παιδιά μας και να τα επαναφέρουμε σε ένα δρόμο δημιουργικό και θετικό για την κοινωνία και για τα ίδια τα παιδιά μας, είναι να λυθούν αυτά τα κοινωνικά προβλήματα. Αντιδημαρχέ, για το χθεσινό περιστατικό γνωρίζετε εσείς γιατί προέκυψε αυτή η συμπλοκή? Και πώς είναι? Τι είπαν τα παιδιά, για ποιο λόγο πήγανε μαθητές άλλου σχολείου σε ένα άλλο να πετάνε πέτρες και νεράτζια με ξηράφια, όπως μάθαμε? Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, μεταξύ των παιδιών αναπτύσσονται διάφορες αντιπαλότητες, οι οποίες μπορεί να είναι από τη διαφορετική ομάδα που έχει ο καθένας μέχρι τη διαφορετική, πολλές φορές, και αντίληψη κοινωνικοπολιτική. Δεν το γνωρίζω αυτό. Αυτά τα γνωρίζει η αστυνομία. Είχανε τα νεράτζια ξηράφια? Αυτό επιβεβαιώνεται που ακούστηκε σαν πληροφορία? Αυτό δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Εγώ δεν το γνωρίζω. Ελπίζω να μην είχαν. Γιατί είναι διαφορετικό να πετάω ένα νεράτζι που είναι μια βίαιη απαράδεκτη ενέργεια από το να πετάω νεράτζι με ξηράφι που είναι εγκληματική ενέργεια. Ωραία. Γιατί αυτό μπορεί να σκοτώσει, να τραυματίσει σε ένα μάτι κτλ. Θέλω να ελπίζω ότι δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Πάντως είναι καιρός να σκύψουμε και η πολιτεία και όλοι μας πάνω από αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν θα λυθεί με αστυνομικά μέτρα. Οι γονείς των μαθητών του 12ου Λυκείου παρακολουθούν πλέον από κοντά το θέμα. Είναι πάντως πασιφανές πως η βία στα σχολεία της Πάτρας έχει αυξηθεί. Την Κυριακή πέταξαν μολότοφ σε κλειστό σχολικό συγκρότημα κοντά στο ΚΕΤΧ, ενώ πριν μερικές εβδομάδες σημειώθηκε μπαράζ περιστατικών βίας στο σχολικό συγκρότημα που στεγάζει το 2ο και το 6ο ΕΠΑΛ στην Οδό Αγίας Σοφίας. Και στην περίπτωση αυτή μπορεί να μπήκαν φωτιές, να έγιναν εκρήξεις, να υπήρξε τραυματισμός νεαρού με αιχμηρό αντικείμενο, ξυλοδαρμή μεταξύ μαθητών των δύο σχολείων, αλλά κανείς δεν παρενέβη ουσιαστικά. Να θυμίσουμε πως στο συγκεκριμένο σχολείο, με αφορμή τον τραυματισμό, υπήρξε παρέμβαση των δυνάμεων της άμεσης δράσης πατρών.